τα σχέδια το βράδυ, την κοιμηθώ λίγο, τα ξανάπασα μέσα στο αεροπλάνο, τα πάω στο σπίτι της αγαπημένης μου νύφης, της Χρύσας, που ήθελε να πάρει και μετά μου είπε, μα γιατί δεν τα σημειώνεις κάπου, πώς θα ξεχάσεις. Και αποσύρθηκα και τα σημείωσα κάπως. Θα προσπαθήσω να τα πω από μνήμης, όπως κάναμε και οι αγαπημένες μου συνδέχισες, αλλά εγώ που ξεχάσω κάτι, άνθρωποι είμαστε, λοιπόν, ότι σήμερα θα εδώ κάπου θα βρίσκεται ο Δήμαρχο, μα δεν ξέρω αν βρίσκεται, δεν πειράζει, γιατί στον πρόλογο έχω βάλει χαιρετισμό κυρίες και κύριοι του Δημοτικού Συμβουλίου και όλοι εσείς, σκεφτήκατε και σχεδιάσατε αυτή την όμορφη γιορτή. Θέλω να σας πω ότι ήρθα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά να πάρω αυτό το βραβείο. Δεν είχα κανέναν ενδιασμό ή δεύτερη σκέψη. Μου ήταν πολύ χρήσιμο σε αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Ξέρω ότι στην πόλη αυτή ζει ο μεγάλος μας φοιτητής, ο Θεσσαλονικιός, που απεχθάνεται τα βραβεία. Θέλω να με συγχωρήσει, αλλά δεν το πάω. Μόνο μιλάω για τον αγαπημένο μου Δήμο του Σκερόπουλο. Θα πιστεύω ότι θα με καταλάβει. Κορίτσια και αγόρια γεννήθηκα πίσω από το Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, στο Βαλγάρι δηλαδή, όπου ήταν μια γειτονιά πρώην Εβραίκια και όταν με τον πόλεμο φύγαν οι Εβραίοι γιατί τους πήραν τα σπίτια, αυτή η περιοχή έμεινε έρημη και αυτά τα σπίτια τα πήρε ένας οργανισμός και μετά τα νίκιαζε με μικρό νίκη στους πρόσφυγες. Εγώ επειδή είμαι από πρόσφυγα πατέρα, την Κρασία, και από γιαγιά από Ανατολική Ρωμυλία, και επειδή ήμασταν πρόσφυγες και άπορροι και φτωχοί και όλα αυτά, μας δώσαν ένα τέτοιο σπίτι. Αυτό το σπίτι δεν υπάρχει τώρα, δυστυχώς, γιατί το πήρε ο δρόμος, αλλά έχει στοιχειώσει στα όνειρά μου, όπως και το σχολείο μου. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω σε ποιο σχολείο πήγαινα, γιατί δηλαδή δεν έχει νούμερο το σχολείο μου, ενώ όλοι οι Εβραίοι είχαν νούμερα, εγώ δεν ξέρω. Επειδή ο πατέρα πριν τον πόλεμο έκανε παρέα με τους ισπανόφωνους Εβραίους της πόλης να μάθει από αυτούς ότι ό,τι είναι πεταμένο στον δρόμο έχει αξία. Έτσι έπαθε ο πατέρας μου αυτή τη δουλειά δηλαδή να μαζεύει τα παλιά από τον δρόμο. Αυτό μας το έμαθε και εμάς και αργότερα κατάφερε να πάρει ένα μικρό χώρο, μια μάντρα και να στήσει το πρώτο μικρό μαγαζάκι του. Έτσι κατάφερα να πάω με αυτά τα λίγα χρήματα τα πρώτα μας, να σπουδάσω, να πάω πανεπιστήμιο και επειδή δούλευα και στον πατέρα μου, δηλαδή εκεί από εκεί ζούσα, και εγώ και η οικογένειά μου. Λοιπόν, να είναι καλά αυτή η γειτονιά που με μεγάλωσε, να είναι καλά αυτή η πόλη στη Θεσσαλονίκη που μου έδωσε την ευκαιρία να σπουδάσω γερμανική φιλολογία χάρη του πατρός μου που είχε έναν φίλο Εβραίο Γερμανό που τον βοήθησε για να δραπετεύσει και λέγεται Γιώζεφ. Και επειδή αγάπησε τα γερμανικά ο πατέρας μου, μας έστειλε και στο Ινστιτούτο να μάθουμε γερμανικά. Έτσι λοιπόν έφτασα στη γερμανική φιλολογία που θέλω να σας το πω. Ότι εμείς καλή τύχη να έχουμε και εφημερίδες πάντα σπίτι μας. Και αυτό το λέω και στα παιδιά, στους μαθητές, ότι πρέπει να έχουν εφημερίδα. Γιατί εγώ στην εφημερίδα Μακεδονία, στις πίσω σελίδες, βρήκα μια αγγελία που έλεγε ότι θα διενεργηθούν εισαγωγικές εξετάσεις στο κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης για τη δραματική σχολή. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει ούτε το κρατικό οδείο ούτε δραματικές σχολές. Αλλά μόλις διάβασα αυτή την αγγελία, νόμισα ότι το γράψα για μένα. Και λέω, είναι με κάλεσε με καλή διάφορη. Η οποία είναι στην οδία και πήρε και το βρήκατε στη θάλασσα κοντά. Δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός, δεν ήξερα δηλαδή ότι πρέπει να γίνω ηθοποιός. Ήξερα όμως ότι θέλω να
συνεχίσω να παίζω, κάτι που κόπηκε βία, μου το κόψαν βία οι, ας πούμε, οι περιστάσεις. Και ήταν κάτι, μια φωνή μέσα μου, ότι μπορεί, αν πάω να γίνω ηθοποιός, να συνεχίσω να παίζω, να συνεχίσω να επικοινωνώ, να διχάσω δηλαδή αυτή τη χαρά του παιχνιδιού. Έτσι λοιπόν πήγα εκεί, έδωσα εξετάσεις, τελικά πέρασα. Κάποιος διέκρινε σε μένα το ένα ταλέντο. Να είναι καλά, το έκανα και αυτό. Για έναν άλλο λόγο που είμαι πολύ ευγνώμων και τυχερή, είναι ότι αυτή η πόλη μέσα στη Χούντα είχε κάποιους έξυπνους ανθρώπους, φοιτητές, που σε εκείνα τα χρόνια ήταν πολιτικοποιημένα άτομα, δημιούργησαν το θεατρικό εργαστήρι, πριν ακόμα γίνει το πάλι η τέχνη, ο σύλλογος τέχνη, και αυτοί οι άνθρωποι κάναν τον πυρήνα αυτό που δημιούργησε αργότερα με τη βοήθεια της τέχνης στο θεατρικό εργαστήρι, στο οποίο είχα τη μεγάλη χαρά και τύχη να βρεθώ το 1972 με τη φάσκα που θυμάται ο φίλος μας ο Ναζίρης. Έτσι λοιπόν συνάντησα τον πρώτη μου επαφή ήταν με τον Μπόστ. Αυτό κατάλαβα πρώτη φορά ότι είναι θεάτρο. Αυτό είδα μπροστά μου, τον Εμιλζά και τον Κυλαϊδόνη. Αυτοί ήταν οι συνεργάτες και όλοι βέβαια οι ηθοποιοί του θεατρικού δραστηριού. Λοιπόν, να μην ξεχάσω να σας πω ότι εκεί έμεινα μέχρι το 79. Το κέρδος από αυτή την υπόθεση είναι ότι σώθηκα, έσωσα την ψυχή μου. Τα χρόνια ήταν άχαρα, ανελεύθερα, σκοτεινά και ο Θεός να μας φυλάξει. Και τέλος πάντων μέσα εκεί υπήρχε ένα πνεύμα συλλογικότητας, πειθαρχίας, ερωτισμού και κυρίως μια ιδέα τρελή ότι εμείς αλλάζαμε τον κόσμο. Βέβαια δεν τον αλλάξαμε, λυπάμαι πολύ, αλλά δεν είχαμε δόλο. Δηλαδή το πιστεύαμε ότι θα τον αλλάζαμε. Μπορεί να μας κάθισε, αλλά δεν είχαμε πολύ ιδέα. Τα λέω όλα, γιατί μου είπατε να σας πω κάτι για τη ζωή μου. Συνήθανε να πεις κάτι για την πορεία σου. Λοιπόν, συνεχίζω. Έφυγα για λίγο μετά στην Γερμανία. Εν τω μεταξύ θέλω να σας πω πολύ σύντομα ότι εγώ έκανα και καθηγήτρια γερμανικών 8 χρόνια ορομίστρια, στα ΤΕΗ, τα υποβαθμισμένα ΤΕΗ στη Σύνδο. Και μόλις η θέση αυτή μονιμοποιήθηκε και οργίστηκα ότι θα γίνω μόνιμη, φοβήθηκα τόσο πολύ και παρεμβήθηκα. Και σώθηκα, δεν το έχω μετανιώσει ποτέ, αλλά είναι και αυτό, ας πούμε, ένα κομμάτι του βιογραφικού. Λοιπόν, έπειτα πήγα στη Γερμανία, έμεινα ένα χρόνο και όταν γύρισα είχα την τύχη πάλι, γιατί πάλι αυτή η πόλη μου δίνει συνέχεια δώρα, να δημιουργηθεί εδώ από τον Νικηφόρο Παπανδρέου που μόλις είχε γυρίσει από το Παρίσι και λέγαμε ήρθε ο θεατρολόγος και θα κάνει στην πόλη πράγματα μαζί με μια ομάδα καθηγητών, θεατρολόγων, κριτικών θεάτρου και ηθοποιών τελειόφυτων από το κρατικό θέατρο, μεταξύ μας πρέπει να είναι και κάτι ίσως. Κάνα την πειραματική σκηνή και ήταν άλλο καταφύγιο, γιατί η πειραματική σκηνή, εκτός του ότι δημιούργησε ένα χώρο να μην τρελαθούμε, να πάμε εμείς όλοι που δεν ξέρουμε πού να πάμε, χάρη του Νικηφόρου, που ήταν και παιδαγωγός, μάθαμε τέλος πάντων θέατρο, συνεχίσαμε να ζούμε, να αναπνέουμε, να υπάρχουμε θεατρικά. Εγώ πάντα δούλευα στον πατέρα μου.